Σήμερα είμαστε εδώ σε μια συζήτηση και σε εξελίξεις του ρυθμού της ΒΕΡΙΣ. Θα ξεκινήσουμε με ένα ιστορικό. 2001, έκλεισε η Γιορτινή, αφήνοντας πίσω του πολλά προβλήματα, αφήνοντας χρέη προς κτηματίες γης, εργαζόμενους, αυτοκινητιστές και διάφορες επιχειρηματίες. Το 2002 πάρθηκε από το Υπουργείο η άδεια εγκατάλειψη. Ήταν ένα σταμάτημα τριών ετών, δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή, 2005-2006, ξεκίνησε ένας άγωνος διαγωνισμός επί Σούφα και μετά πήγαμε σε μια λύση απευθείας ανάθεση με δημόσια διαβούλευση για γρήγορη λύση που τελικά ήταν η πιο χρονοβόρα. Και φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Σε όλη αυτή την περίοδο, είχαμε όλο το χωριό συγκροτημένα, είχαμε τις θέσεις μας, τα αιτήματά μας, τα οποία τα καταθέσαμε σε όλους τους υπουργούς ανάπτυξης από το 2006 έως σήμερα, στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ως και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου πέρυσι που ήταν στη Βουλή. Ενημερώσαμε και όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό της ΒΕΡΙΣ. Από αυτές τις εταιρείες, τρεις μας απάντησαν απέναντι στα αιτήματα, ότι τα δίκαια αιτήματα της κοινότητας ΒΕΡΙΣ τα αναγνωρίζουμε και μια αρρύθμιση που θα κάνουμε θα τα οικονομήσουμε, αν είμαστε εμείς. Μία από αυτές τις εταιρείες είναι τα ολυχεία κλάδος που ήταν τότε η γης επιχείρηση, η Όμηδος Κοπεδούζου με Μισίνη και η υγεία του κυρίου Ιωσήφη, που ανέλαβαν όλα τα χρέη που άφησε η γη. Με μια ρύθμιση που θα κάνουμε. Στο διάστημα αυτό επικοινωνήσαμε με όλους σχεδόν τους υπουργούς. Με τον κύριο Φόλια στα γραμμένα. Πριν ξεκινήσει το έργο, θα δείτε και αιτήματά σας θα είναι λυμένα. Με το Χατζηδάκι στην Αθήνα. Το 2009 πρέπει να είναι. Ο κύριο Χατζηδάκι λέει σε σύσκεψη φορέων του νομού, το μόνο θετικό που έχω ότι σε λίγο ανοίγει το ρυθμό της ΒΕΡΙΣ. Δεν προλάβαμε να δούμε εδώ, σε δύο εβδομάδες έρχεται ο πρόεδρος του ΙΓΝΕΙ του Τρέλης με τρεις καθηγητές. Μας ρωτάνε ποια είναι τα χρέη που άφησε η πρώην επιχείρηση. Δώσαμε όλα τα στοιχεία και ο ίδιος είπε ότι για μια τέτοια επένδυση δεν είναι τίποτα αυτά τα χρέη. Επόμενη συνάντηση ήταν με την Βερμίλη. Την πήρε στην Αθήνα. Δεν γνωρίζω τίποτα για τα χρέη σας. Ελάτε στη Φθόρυνο να δείτε από κοντά το τι γίνεται. Ήρθε στο Ιππείο μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΗ Ζαρβό. Τους είχα εγώ στο αμάξι και σταμάτησα δίπλα στο λιμνίδι που έγινε. Απόρρεψαν αυτοί πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο σωρούς λιμνίδι εδώ και ο ΑΕΣ Μελίτης εκείνη την περίοδο είχε 25.000 τόνους για δύο μέρες λειτουργία, έτοιμος να αφήσει. Μου δώσαν εντολή τότε να πάρω δείγμα από 35 σημεία να κάνω ανάλυση του λιμνίδι που είναι στο δάπεδο της Γιολιμνίδη. Έκανα την ανάλυση, οι θερμίδες ήταν 1.700 μέχρι 2.000, αλλά τότε είπαν ότι δεν είναι κατάλληλο για να καεί ο λιμνίδις αυτός του ΑΕΣ. Είχε πολυτέφρα. Ο λιμνίδις αυτός που το 2.000 δεν έκανε να καεί στους ΑΕΣ, θα καεί το 15 παιδιά στον ίδια μονάδα, και με πιο ακριβή τιμή από ό,τι τότε. Επόμενη συνάντηση με τον κύριο Μανιάτη στην Αθήνα. Αυτά που ζητάτε είναι λίγα, θα βρει τρόπο το Υπουργείο θα σας ικανοποιήσει. Και ο τελευταίος υπουργός, ο κύριος Παπαγεωργίου, ήδη έχω βρει τον τρόπο πώς θα ικανοποιήσω και στην Αθήνα και στη Φθόρυνα. Φτάσαμε στο προχθεσινό 22 του μηνός, γίνεται η παραχώρηση του ρυχείου, δεν μας έχει πουθενά εμάς μέσα, εκτός κάποια εάν και εφόσον. Τίποτε για χρέη, τίποτε για εργαζόμενους. Πήραμε μια απόφαση με κόσμο που είμαστε περισσότεροι από αυτή τη στιγμή. Ομόφωνη απόφαση, καταγγέλνουμε τη σύμβαση. Για εμάς αυτή η σύμβαση δεν μας καλύπτει. Από εδώ και πέρα, η εταιρεία λέει ο άκτορ δεν αναγνωρίζω τίποτα. Παίρνει ένα καθαρό έργο. Ο ειδικός αυτουργός είναι του Υπουργείου.
Είμαστε εδώ όμως σήμερα γιατί θεωρούμε ότι και αυτό το κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά την ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Και είναι σημαντικό γιατί πλέον και έχει παρέλθει ο χρόνος από τις ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια στασιμότητα σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διάνυξη του Αιγαίου της Βέλης αλλά και όλων των ενεργειών της περιοχής και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες για τον τρόπο και πώς διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια τα ζητήματα των ορυχείων. Ξέρετε και τη διαδρομή τη δική μου και την πορεία ως πρόεδρος του Σωματείου Διοικητής που ήμουν αλλά και ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου για τις πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε στα ζητήματα που έχουν σχέση με τα ορυχεία της περιοχής, γιατί θεωρούμε ότι τα ορυχεία είναι ένας αναπτυξιακός πόρος ο οποίος αν διοχετευτεί σωστά και δημιουργήσει προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας, τότε θα δώσει όθηση και στην τοπική οικονομία. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε γιατί η περιοχή μας έχει και άλλες πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις, τις οποίες πρέπει να τις αναπτύξουμε και για αυτές θα έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο και θα τα συζητήσουμε μαζί σας σε επόμενες συνεδριάσεις. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ όμως για το μεγάλο θέμα των ορυχείων. Όπως ξέρετε, η πολιτική σκοπιμότητα επί 13 και 14 χρόνια στο ζήτημα των ορυχείων της περιοχής είναι τόσο στη σημερινή κυβέρνηση που έχει τεράστιες ευθύνες αλλά και στις προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες δεν έκαναν τίποτα για να λυθεί αυτό το θέμα. Και όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, αλλά παρεμπόδισαν και την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού η οποία για ένα χρονικό διάστημα ενδιαφερόταν για την εκμετάλλευση των ορυχείων αλλά δυστυχώς οι πολιτικές τότε εξουσίες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν άφησαν να εξελιχθεί η κατάσταση ομαλά όπως θα έπρεπε να κάνει το ελληνικό δημόσιο προς όφελος του ελληνικού δημοσίου αλλά και προς όφελος των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και των πολιτών του Δημοτικού Διαμερίσματος Βέλης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και εμείς στα πλαίσια αυτά και επειδή και προεκλογικά είχαμε συζητήσει, είχαμε πει ότι εσείς θα συναποφασίζετε και θα μας προτείνετε τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε και από κοινού εμείς θα τις υποστηρίξουμε αυτές τις ενέργειες γιατί θεωρούμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν. Και το ορυχείο της Βέλης αφορά πρωτίστως το δημοτικό διαμέρισμα της Βέλης, τους κατοίκους της περιοχής αυτής, οι οποίοι και τους οφείλονται πολλά ποσά από τις απολωτριώσεις, από τις ενοικιάσεις των αγροκτημάτων τους, από τις οφειλές επιχειρηματίες της περιοχής, αλλά και τους εργαζόμενους της πρώην Βιολιγνίτ, οι οποίοι και σε αυτούς οφείλονται σημαντικά ποσά, έχουν τον πρώτο λόγο στο ζήτημα των ορυχείων της περιοχής. Άλλωστε, το ορυχείο αυτό πρώτα απ' όλα θα βλάψει εσάς. Μια δραστηριότητα ορυχείου ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να αποφασίσουμε τι σχέδιο θέλουμε να κάνουμε και πώς πρέπει να αναπτυχθεί το ορυχείο σε σωστά πλαίσια και φυσικά αυτό το σχέδιο το οποίο έχει προταθεί σήμερα από την κυβέρνηση και έχει παραβληθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης στον άκτορα πρέπει εμείς θεωρώ αφού και εσείς αποφασίσετε να το προσβάλλουμε γιατί όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής αλλά παραχωρεί τον ορυκτό πλούτο χωρίς καμία δυνατότητα να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία. Εμείς ως Δήμος έχουμε εκφράσει την άποψή μας και έχουμε πει ότι ο ορυκτός πλούτος της περιοχής μας πρέπει να διαχειρίζεται από δημόσιο φορέα. Και αυτή είναι η θέση μας. Διότι πιστεύουμε ότι ο δημόσιος φορέας, δηλαδή η ΔΕΗ, έχει κοινωνικό πρόσωπο και προσφέρει πολλά περισσότερα στην περιοχή από οποιοδήποτε ιδιώτη που έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα ή που θα ασχοληθεί στο μέλλον. Εάν καταλήξουμε τελικά, εάν οι κάτοικοι αποφασίσουν ότι συμφωνούν να λειτουργήσει το ορυχείο με ιδιωτική επιχείρηση όπως έχει εγκριθεί, τότε θα πρέπει να προσέξουμε κατά πολύ το τι υποχρεώσεις θα αναλάβει ο συγκεκριμένος ιδιώτης. Πρώτον, το συγκεκριμένο ορυχείο θα επιφέρει βλάβες σε όλη την γύρω περιοχή. Οι μεγαλύτερες βλάβες είναι αυτές που θα έχει η ΔΕΜ. Στη συνέχεια βλάβες θα έχουν και τα χωριά του ΣΥΓΜΑ Βέλης, η Κάτω Βέλη όπως γνωρίζουμε, η Λόφη, τη Σιταριά και όλα τα γύρω χωριά.
Οι βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την εξόρυξη του λιγνίτη δεν είναι μόνο ότι θα πάρουμε το λιγνίτη και μπορεί να μείνουν τρύπες, διότι αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, θα σας πω ότι λειτουργούν και πολύ σωστά. Βλέπετε ότι κάνουν κάποια έργα και αμέσως εφαρμόζουν την περιβαλλοντική μελέτη και να κάνουν την ανάπλαση του τοπίου. Δεν νομίζω ότι το κυριότερο θέμα είναι αυτό. Το βασικότερο θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει δέσμευση και μάλιστα δέσμευση με νόμο ότι θα πρέπει η εταιρεία να αναλάβει και την μετεγκατάσταση της βέβης όταν θα χρειαστεί. Και της βέβης και της κάτω βέβης. Όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί το ρηχείο, πρέπει να ξέρετε ότι θα φτάσει τέτοιο βάθος που θα γίνουν οι αντλήσεις από το νερό, από το υπέδαφος, σε τέτοιο βάθος που θα δημιουργήσουν προβλήματα σε όλη τη γύρω περιοχή. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε στα Βαρτώνελα και στους Ναργύρους. Αξαντής που έχουν γίνει στο ρηχείο εκεί του συγκεκριμένου από το υπέδαφος, γίναν καθυζήσεις στις γύρω περιοχές. Με αποτέλεσμα να ραγίζουν όλα τα σπίτια. Να υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Και μάλιστα αυτό το αποδείξαμε, γιατί κάνουμε μια μελέτη στην Ομαρχία με τον δήμαρχο του ΕΤΟΥ, όταν ήταν δήμαρχος ΕΤΟΥ, τότε που είχε διευθυνθεί το Καλλιδάκι, το Περιστριακό Δήμο. Και η διαπίστωση ήταν ότι όλες οι βλάβες που είχαν προέλθει στα σπίτια, στους δρόμους και γενικότερα, ήταν εξαιτίας της εξόρυξης, δηλαδή του λιγνίτη και της άνδυσης των υπογείων υδάτων. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα έρθουν στη συνέχεια με τη λειτουργία του ρηχείου. Τα προβλήματα όμως τα πρόσφατα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή είναι, πρώτον, να εξοπλιστούν τα χρέη σε όσους χρωστάει η προηγούμενη επιχείρηση. Θα πρέπει το κράτος να αναλάβει το τίμημα αυτό. Δεν είναι και σημαντικό ποσό. Αν σκεφτούμε κατά καιρούς ότι έχουν χαριστεί διάφορα χρέη σε διάφορους νομούς γύρω από την περιοχή μας, τα νούμερα που έχουν χαριστεί είναι τρομερά. Άρα για τη σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό κράτος, δεν είναι τίποτα τα 3, τα 3,5, τα 5 εκατομμύρια ή όσα είναι αυτά τα 6 εκατομμύρια που θα πρέπει να χαριστούμε. Θα σας θυμίσω μόνο ότι όταν ήταν υπουργός ο Συνοφορίδης στην Καστοριά, χαρίστηκαν εκατομμύρια δάνεια στους Καστοριανούς που είχαν πάρει για τη Γούνα. Δεν νομίζω να είναι τόσο θλιβερό, δηλαδή, να πληρωθούν από το κράτος τα χρέη αυτά. Αλλά πέρα από τα χρέη αυτά που πρέπει να πληρωθούν, υπάρχει ρητή δέσμευση, δεν πρέπει να υπάρξει και ρητή δέσμευση για το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί. Όπως ακριβώς γίνεται με την ΔΕΗ, έτσι θα πρέπει να γίνεται και με τους ιδιώτες. Δηλαδή το προσωπικό το οποίο θα προσλαμβάνεται στο ρηχείο για τη λειτουργία του θα πρέπει να είναι από την περιοχή. Κατά προτεραιότητα από την ΔΕΗ, η οποία θα πληγεί περισσότερο από όλες τις άλλες περιοχές, στη συνέχεια από τις γύρω περιοχές και στη συνέχεια από όλο τον νομό. Αυτές οι δεσμεύσεις όμως δεν θα πρέπει να υπάρχουν δεσμεύσεις με λόγια. Αυτές θα πρέπει να είναι δεσμεύσεις γραπτές και με νόμο. Όπως ακριβώς έχουμε στη ΔΕΗ και ξέρουμε ότι όταν προσλαμβάνει η ΔΕΗ, έχουμε την εντοπιότητα. Και λέει, πρώτα προσλαμβάνονται αυτοί που έχουν μεγάλο βαθμό εντοπιότητας και το ξέρουμε ότι είναι οι κάτοικοι της Μελίτης. Και βλέπετε ότι όταν υποβάλλει κάποιος κάτοικος της Μελίτης για να προσληφθεί στη ΔΕΗ, προσλαμβάνεται κατά προτεραιότητα. Και συνέχεια οι υπόλοιποι από τον νομό Φλόρινας. Είχαμε την ευκαιρία πριν λίγες μέρες να κάνουμε μια ευρεία σύσκεψη φορέων σχετικά με το θέμα του φορτηγού της Βέλης. Νομίζω ότι ήταν επικοδομητική, καθώς εκεί αναδείχθηκε το μέγεθος του προβλήματος και εντοπίσαμε όλοι μαζί κάποια κενά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και περιέχει η σύμβαση έτσι όπως έχει υπογραφεί τώρα. Η θέση της Περιφερειακής Αρχής είναι γνωστή, ότι εκτός από το σχεδιό Λιγνίτης που είναι το κλειδί της ενέργειας, πρέπει να ανήκει σε δημόσιο φορέα και να διαχειρίζεται από αυτόν. Εφόσον οι εκάστοτε τοπικές κοινωνίες αποφασίσουν ότι αυτό δεν γίνεται, αν και στην περίπτωση της Βέλης υπήρξε θέμα για το πόσο ακριβώς αποκλείστηκε η ιδέα από διαγωνισμό και παρότι είχε ό,τι τεχνογνωσία και εμπειρία, δεν μπόρεσε να συμμετέχει να καταθέσει προσφορά. Εφόσον εσείς αποφασίσετε ότι συμφωνείτε κάποιος ιδιώτης να εκμεταλλεύεται το ρηχείο εδώ, αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση κάποιους όρους, οι οποίοι θα είναι συγκεκριμένοι και θα κατοχυρώνουν πρώτη τοπική κοινωνία και από το περιβάλλον. Δυστυχώς τα Υπουργεία σε τέτοιες περιπτώσεις ξεχνάνε ότι συμβαλόμενοι δεν είναι το δημόσιο με την εκάστοτε εταιρεία, αλλά ο κύριος παράγοντας που καθορίζει τους όρους μιας τέτοιας σύμβασης πρέπει να είναι η ίδια τοπική κοινωνία. Εγώ έχω
συμμετάσχει σε όλες τις ευρωπαϊκές συνελεύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο χωριό της Βέλης. Και έχω ακούσει πάρα πολλές φορές όλους σας και στις επισκέψεις μου στο χωριό για το τι σκέφτεστε σχετικά με το αρχείο της Βέλης. Έχω ακούσει από άλλους να λένε να μην ανοίξει καθόλου, από άλλους να ανοίξει γρήγορα για να βρούμε δουλειά, από άλλους να πληρωθούμε αυτά που μας χρωστάνε και τη μεγάλη και δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν άλλο, από άλλους να το πάρει η ΒΕΒΗ, από άλλους να το πάρει η ΔΕΗ, από άλλους να με τελευταίο το σχέδιο που ακούσαμε να γίνει δημοτικό. Εγώ από την πρώτη στιγμή, όσες φορές και αν έχω έρθει εδώ πέρα, σας έχω πει ένα πράγμα. Και επιμένω σε αυτό. Δεν θα ξαναπώ την ιστορία, την είμαι πολύ σωστά και συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που είπε ο Δημήτρης ο Κυριακός. Όχι σε όλα, αλλά σε πάρα πολλά. Από την πρώτη στιγμή σας είπα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Επειδή ακούγονται όμως σε δύο σημεία ακούστηκε πάλι για τη ΔΕΗ. Θα ξεκαθαρίσουμε. Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά αναγκάζομαι να τα λέω κάθε φορά που στα συζητάμε. Η ΔΕΗ δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ο οποίος έγινε το 12 που της απαγορευόταν να συμμετάσχει. Για ένα χρόνο περίπου της δόθηκε το δικαίωμα το 12 όταν κέρδισε το δικαστήριο, μέχρι να κριθεί η ανέρεση που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κέρδισε ένα δικαστήριο όντως ότι δεν είχε πρόβλημα το 12. Ήδη είχε γίνει όμως ο διαγωνισμός, τα είπα και προχθές, αλλά αναγκάζουμε γιατί συνεχίζουμε να πούμε τα ίδια πράγματα και εδώ νομίζω ότι ερχόμαστε για να βρούμε το τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να είμαστε οφείλοι, όχι ευχάριστοι. Να δούμε τι θέλουμε να αποφασίσουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα περισσότερα θέλω, όλα δεν μπορούμε, τα περισσότερα θέλω των κατοίκων. Να είμαστε οφείλοι. Όχι να πούμε αυτό που θέλουμε να ακούσει ο κόσμος. Γιατί και εγώ μπορώ να πω, να τάξω ένα παράδεισο, τι έγινε. Και μετά. Άρα η ΔΕΗ δεν μπορούσε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 10. Ούτε στο προηγούμενο του 7. Της απαγορεύτηκε στο διεθνή διαγωνισμό του 6. Δηλαδή, εντάξει, να επανερχόμαστε και να λέμε γιατί δεν είναι η ΔΕΗ. Ας το λέμε 100.000 φορές. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι. Το 12 της επιτράπηκε με την πρώτη απόφαση, η οποία όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Σπάρτακου, έχει βγει η απόφαση που αναιρεί αυτή την προηγούμενη απόφαση, που ήταν ευνοϊκή για τα δικά μας πιστεύω. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να είναι η ΔΕΗ. Αλλά δεν μπορεί. Θα μπορούσε να συμμετάσχει η ΔΕΗ, αλλά δεν μπορούσε να πει. Και στο φινάλε, ξέρετε πολύ καλά, εσείς οι βεβαιώτες τουλάχιστον, ότι αυτό ήταν ιδιωτικό το κομμάτι εκείνο. Και το επόμενο κομμάτι που δεν ήταν ιδιωτικό, το έχει δεσμευμένο η ΔΕΗ για να το δουλέψει. Αυτά μετρούνται στα ποσοστά που έχει η ΔΕΗ. Αλλά ας τελειώσουμε κάποτε γιατί δεν είναι η ΔΕΗ. Αν θέλετε να λέμε πάλι ευχολόγια, καλά είναι να λέμε ευχολόγια και να λέμε μεγάλες κουβέντες. Αν θέλετε να συζητήσουμε τι έπρεπε να γίνει, να συζητήσουμε τι έπρεπε να γίνει. Υπόθηκε από τον πρόεδρο ότι οι τρεις εταιρείες, η Αχλάδα, η Κοινοπραξία Κοπηρούζου Μεσίνη και η ΓΕΑ είχαν δεσμευτεί ότι θα δεσμεύονται να πληρώσουν τα χρέη. Καλός ή κακός όμως. Από αυτές τις εταιρείες η μία δεν προχώρησε καθόλου στη συνέχεια του διαγωνισμού. Κόπηκε από τις... ήρθαν 13, κατέθεσαν πρόταση οι 10, προκλήθηκαν οι 5 και μεταξύ των 5 έγινε αυτός ο πρόχειρος διαγωνισμός. Επειδή και σε αυτό ακούστηκαν πάρα πολλά και ακούγονται πάρα πολλά. Έχουν γίνει. Τρεις επίσης ανασχολής
και οι αποφάσεις επί των αιτήσεων αναστολής έχουν βγει αρνητικές από την εταιρεία Κοπελούζου, από την κοινοπρασία Κοπελούζου Μελσίνη. Δύο μάλλον γίνανε στην εκδίκαση έγινε για τη μία, στο διοικητικό πρωτοδικείο και απορρίφθηκαν επί της ουσίας. Κατόπιν, και γι' αυτό και δεν προχώρησε η υπογραφή πέρσι, έγινε εισαγγελική έρευνα από την κυρία Κόπη Παπανδρέου τον Δεκέμβριο του 2013, η οποία μπήκε στο αρχείο γύρω στον Ιούνιο, τελικά η καταγραφή της έγινε τον Σεπτέμβριο του 2014. Μπήκε στο αρχείο, έγινε έρευνα, γιατί δόθηκε, πώς δόθηκε, τι, αν έπρεπε να δοθεί, αν έπρεπε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Θέλετε να συζητάμε για να επανερχόμαστε σε αυτά? Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ουσία. Εσείς αν θέλετε είναι δικαίωμά σας. Μακάρι να μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Σας είπα από την πρώτη στιγμή και το έχω πει 200 φορές. Όποτε και να έχω συζητήσει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι. Εμένα με ενδιαφέρει να ανοίξει, όπως την πλειοψηφία των κατοίκων, να ανοίξει το αρχείο, να δουλέψει και να βρούμε τρόπο να πληρωθούμε. Πάμε σε αυτό το περιβόητο να πληρωθούμε. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι εγώ δεν ρώτησα ποτέ από τότε που εκλέχτηκα βουλευτή, με τη βοήθεια τη δικιά σας που εκλέχτηκα βουλευτή, δεν ρώτησα από τότε που έγινε αυτή η διαδικασία, γιατί δεν το βάζουμε ως όρο στην προκήρυξη? Στην προκήρυξη εγώ ζητούσα να πει όρος. Αλλά και οι νομικοί και του Χατζηδάκη και του Μανιάτη και του Παπαγεωργίου μου είπαν ότι δεν μπορεί να μπει τέτοιος όρος στην προκήρυξη. Για χρέη το χερμένο. Γι' αυτό σας το έχω πει. Γι' αυτό σας έχω πει 100 φορές ότι δεν μπορούμε νομικά να το κυνηγήσουμε. Είναι ηθικό το θέμα και πρέπει ενωμένη σαν δροσιά να απαιτήσουμε την πληρωμή. Ηθικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και αν θα είναι το Υπουργείο ή όπως έκανε πρόταση ο πρόσωπος της εταιρείας την προηγούμενη φορά ή αν θα είναι η εταιρεία. Εμένα με ενδιαφέρει να παίζουν τα λεφτά στο χωριό. Αυτά χρωστούμε. Πρέπει οι ενωμένοι σαν δροσιά να παλέψουμε να βρούμε με ποιον τρόπο θα πέσουμε. Πάντως το συμβόλαιο δεν θα έρθει. Γιατί δεν μπορεί να έρθει. Αν μην απόφαση δικά σας. Γιατί να χάσουμε εμείς τα λεφτά? Το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά εγώ δεν είπα αυτό. Αυτό δεν τα λάβατε, ότι εγώ είπα, θα χάσετε τα λεφτά. Να έχετε χάσει. Δεν μπορεί να είναι. Στον όρο που λέτε δεν έχει υπογραφεί, στον όρο που λέτε δεν έχει υπογραφεί τίποτα, το έργο αυτό δεν πρόκειται να ανοίξει. Συμφωνώ μαζί σας, δικό σας, δικά σας είναι απόφαση. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να γραφτεί στη σύμβαση. Πάμε για τον προσωπικό. Το θέμα είναι η σύμβαση. Εγώ είπα δεν μπορεί να γραφτεί στη σύμβαση. Και είμαι και πάρω. Η εκπρόσωπη της κυβερνήσεως είναι εδώ στάδι, ας τα μεταφέρει. Θα τα μεταφέρεις. Αυτό λέω. Μα αυτό λέω. Δεν θέλει η σύμβαση. Δεν θέλει η σύμβαση. Θα μ' αφήσετε. Θα μ' αφήσετε να τελειώσω. Εγώ είπα ότι εγώ το ζήτησα από τους νομικούς. Από την πρώτη στιγμή να μπορούν να μπει ως όρος της προκήρυξης. Δεν μπόρεσε να μπει ποτέ, άρα δεν μπορεί να μπει και σε τέτοια. Πάμε για το προσωπικό. Δεν μπορεί να μπει στη σύμβαση. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Μην το παρεξηγείτε. Μην παρεξηγείτε αυτό που λέω. Δεν είπα εγώ ότι. Εγώ είπα ότι πρέπει να κάτσουμε να δούμε ποια λύση θα βρεθεί και ποιες δεσμεύσεις θα υπάρχουν. Στη σύμβαση αυτή που θα γραφτεί δεν μπορεί να γραφτεί, το όρος είναι ξεκάθαρο. Όσο και να φωνάζουμε. Εγώ θέλω να σας είπα, εδώ ό,τι θέλετε να αποφασίσουμε, όλοι μας να πάμε, να τους πούμε ότι δεν θα αφήσουμε να ανοίξουν μέχρι να βρούμε τρόπο να πληρώσουμε. Ναι, στη σύμβαση δεν μπορεί να γραφτεί. Πάμε παρακάτω. Το θέμα των εργαζομένων υπάρχει και στην προκήρυξη. Πόσοι θα εργαστούν, από πού θα είναι. Και υπάρχουν και πέσει θα είναι και πεθαμένους έχουμε, θα τους ξυπνήσουμε. Και στη δεσμευτική. Πού θα είναι. Το πού θα είναι. Έτσι μπράβο, θα είναι με ποιότητες. Όποια εταιρεία και να έρθει. Έτσι μπράβο. Μόνο βέβαια. Έτσι. Πράγμα πάνω, όποια εταιρεία και να έρθει. Του τηρεί τους όλους. Και υπάρχουν και στις δεσμευτικές προτάσεις. Κακώς το λέτε όλοι σας,
ότι η θέση εργασία. Υπάρχουν συνδεσμευτικές προτάσεις που έχει καταθέσει κάθε εταιρεία. Υπάρχουν μέσα, γραμμένες είναι. Αυτά είναι γραμμένα. Γιατί λέτε ψέματα. Α, γιατί λέτε ψέματα. Εσύ λέτε ψέματα. Εσύ λέτε ψέματα. Εσύ λέτε ψέματα. Είστε λέτε. Και ψέματες και πλέπτες. Λέτε ψέματα. Λες ψέματα. Τις δεσμεύσεις και την ευρωπαϊκή απόφαση. Φέρτε την! Πούτι! Ποια δεν θα φέρω, δεν κατάλαβα τη σύμβαση. Στη σύμβαση θα σύμβαση. Αυτά να τα κάνετε τα λόγια της πόσης. Όχι, θα τα κάνω όπου νομίζω. Όπου νομίζετε. Όπου νομίζω. Με συγχωρείς πολύ, πρόεδρε. Δεν μας ενδιαφέρει μια δική κύριε Παπαδημητρίου. Σε παρακαλώ τώρα, θα μιλήσεις μόνοι σου ό,τι θέλεις να πεις μετά. Ό,τι θέλεις να πεις μετά. Σου απαγορεύω να δουλεύεις στον κόσμο. Φέρτε τη σύμβαση και τι λες τώρα, σε παρακαλώ που δεν με παρακολουθείς, κύριε. Σε παρακαλώ τώρα, να με παρακολουθείς. Σε παρακαλώ από εδώ. Πάρε τώρα. Πάρε τώρα. Σε παρακαλώ τώρα αλλού. Όλοι σύμβαση δεν δουλειά. Αλλού. Όχι σε αλλού. Τέτοια σοβαρά ζητήματα όπως είναι η επαναλειτουργία του ορυχείου της Βέρης δεν λύνονται μόνο με ένταση. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, η συμμαχική κυβέρνηση, δεσμεύεται από τώρα η λειτουργία του ορυχείου να έχει δημόσιο χαρακτήρα, να είναι υπό την επίβλεψη και την ευθύνη της ΔΕΗ. Όποια προβλήματα υπάρχουν νομικά, νομίζω μπορούν να λυθούν. Άρα λοιπόν, θέλουμε ως ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει το ορυχείο υπό την ευθύνη της ΔΕΗ. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Είναι παρούσα και η κυρία Ζουνίδου που είναι υπεύθυνη του τομέα της ενέργειας στο κόμμα και θα σας πει περισσότερο. Ήθελα να μείνω σε τρία πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και αφορούν την περιοχή μας, αφορούν την ανάπτυξη του τόπου μας, αφορούν γενικά την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Θέλω να κάνω ξεκαθαρό, πρώτον, ότι η Ελλάδα είναι κράτος. Η Ελλάδα είναι κράτος. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να γίνει περιοχή και όλες οι υποδομές που έχουμε, οι εθνικές υποδομές που έχει η χώρα μας, ο πλούτος που έχει η χώρα μας, είτε στο έδαφος της, στα σπλάχνα της, είτε πάνω από αυτό, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν real estate προς άκρα των διαπλεκόμενων συμφερόντων. Και αυτό γίνεται σήμερα. Και δεν είναι η ευθύνη αυτή, είναι διαχρονική. Και θα πάω στο παρελθόν, γιατί το ξέρετε εσείς καλά και το έχετε ζήσει στο πετσί σας εδώ. Ποιο? Ότι φτιάχτηκε μια μονάδα, ο Μελίτης 1 και η υποδομή της Μελίτης 2, χωρίς προηγούμενα να έχουν εξασφαλίσει ορυχεία. Ποιο, την πρώτη ύλη δηλαδή, να έχει εξασφαλίσει η ΔΕΗ, μιλώ η ΔΕΗ. Το δεύτερο είναι ούτε και νερό. Και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε. Να γίνεται σε δημοκρατία μετά από 101 μήνες. Μετά από 101 μήνες παρακαλώ, μη λειτουργώντας η μονάδα της ΔΕΗ και να βάζουν μπροστά στο δίλημα όλους τους κατοίκους, όλη την ΔΕΗ, όλους τους, το δημόσιο το κράτος, να βάζουν σε δίλημα γιατί πρέπει να δώσουμε αυτό το κοίτασμα στον άκτορα, στον Μπόβολα δηλαδή. Και δεν είναι άγνωστος ο Μπόβολα στην περιοχή μας. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύεται το ορυχείο της Ακλάδας. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εκεί, στην
την Αθλάδα δίπλα, πώς το εκμεταλλεύονται το κοίτασμα, το πλούτο μας δηλαδή, γιατί αυτό έχουμε. Έχουμε κι άλλα βέβαια, αλλά αυτό έχουμε. Είναι η Αθλάδα περικυκλωμένη σήμερα, η Άνω Αθλάδα το ίδιο. Κοιτάξτε πώς έχουνε, πώς εκμεταλλεύονται το πλούτο μας. Πέρα από αυτό, όμως, σήμερα πήγανε σε μια δημοκρασία την οποία δεν δώσανε τη δυνατότητα πριν ακόμα τελεστεί το δικαστήριο, τη δώσανε και δεν επιτρέψανε τη ΔΕΗ να συμμετάσχει σε αυτό. Δεν είναι έγκλημα το γεγονός ότι η ΔΕΗ αυτή καθεαυτή έχει ένα όμορο κοίτασμα με το συγκεκριμένο. Την αποκλείσανε να μπει με τη δικαιολογία ότι έχει δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση λιγνίτη. Έχει δεσπόζουσα θέση σε εκμετάλλευση λιγνίτη γιατί μέχρι τώρα οι κύριοι με την απελευθέρωση της ενέργειας είχαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν κοιτάσματα, αλλά ταυτόχρονα όμως να κατασκευάσουν και μονάδες. Έχουν πάρει άδειες. Επενδύσανε? Όχι. Επενδύσανε? Όχι. Δεύτερο. Δεν περιμένανε να γίνει το δικαστήριο. Το δώσανε μάνι-μάνι. Τρίτο. Κυριότερο. Τι γίνεται σήμερα? Γίνεται το εξής. Λέει, δίνουμε με μια φόρμουλα, δίνουμε ένα αντίτιμο μίσθωμα. Ποιο είναι αυτό το αντίτιμο μίσθωμα? 191 εκατομμύρια στα 30 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε πως βγαίνει αυτό? Βγαίνει μέσα από μια φόρμουλα που συμμετέχει και το πέρα των άλλων και η σχέση εκμετάλλευσης και όλα αυτά και η οριακή τιμή συστήματος. Που ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο προκαταβάλει ποια θα είναι η τιμή πώλησης στο μοναδικό πελάτη, το μοναδικό πελάτη που θα έχει αυτή η εταιρεία. Ποια είναι η ΔΕΗ? Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα πουλάει κοίτασμα, θα πουλάει ενέργεια. Γιατί όταν βάζεις την οριακή τιμή συστήματος στη φόρμουλα αυτή για να βγάλεις το μίσθωμα, είναι ταυτόχρονα, σημαίνει και το πόσα χρήματα είναι αυτά, τι αντίτιμο είναι αυτό το οποίο θα δώσεις την εκμετάλλευση. Επειδή είναι πολύ μεγάλη ιστορία, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη για να δώσω να καταλάβουν τι έχει συμβεί με αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση που δεν έχει συμβεί στα χρονικά της χώρας για εκμετάλλευση του μεγαλύτερου λιγνητορχείου που υπάρχει. Μετά το σκάνδαλο λοιπόν με το χρυσό στη Χαλκιδική, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται σήμερα, γιατί και στους κατοίκους τα ίδια λέγανε και η ίδια σύμβαση έχει υπογραφεί, ούτε οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν τηρηθεί, ούτε εισπράττει το δημόσιο εκεί. Δεκάρα τσακιστή και στην ουσία έχει μετατραπεί η περιοχή σε μια ειδική οικονομική ζώνη και οι κάτοικοι πίνουν νερό μολυσμένο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των επενδυτικών πρωτοβουλειών του ΙΠΚΑ επί χρόνια των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πάμε λοιπόν για το θέμα της σύμβασης ΒΕΒΗ. Σύμβαση ΒΕΒΗ ήρθε στην Βουλή τον Ιούνιο του 2013. Ήρθε με μια διαδικασία ενημερωτική για τους βουλευτές στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Εκεί λοιπόν ήταν μία σελίδας, μία μπλή, όχι λεπτομερής, αλλά μία περιγραφή περίπου του ιστορικού με το οποίο ανέθεταν στον άκτορα αυτό το λιγνητορχείο. Και μιλώ για το μισό ορυχείο, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το υπόλοιπο μισό, θα σας πω με ποια διαδικασία το εμφόρησαν ως δώρο λίγους μήνες αργότερα με τροπολογία στη Βουλή. Ήρθε λοιπόν και οι κύριοι της κυβέρνησης με πραξικοπηματικό τρόπο αρνιόντουσαν να καταθέσουν στους βουλευτές της Επιτροπής τη σύμβαση και όλα τα πρακτικά για να μπορέσουν να μελετηθούν και να εγκριθούν στην ουσία από το ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά από πολύ μεγάλη φασαρία λοιπόν, δόθηκε η σύμβαση στα χέρια των βουλευτών και από τη μελέτη της οποίας προέκυψαν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Καταρχήν δόθηκε με απευθείας ανάθεση. Επικαλέστηκαν ευρωπαϊκές οδηγίες και ευρωπαϊκές αποφάσεις
που όταν κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή και τη ζήτησα, αρνήθηκαν να τις καταθέσουν. Γνωρίζετε ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο διαδίκτυο δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο ψεύδος. Γι' αυτό λοιπόν και προηγουμένως, και με συγχωρείτε για την ένταση, τους ζήτησα να καταθέσουν λοιπόν εδώ στους πολίτες, αφού αρνιούνται να καταθέσουν τους βουλευτές, να μας δώσουν ποια είναι η απόφαση για να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό αυτής που δόθηκε με απευθείας ανάθεση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για λόγους χρόνου ένα τέτοιο μεγάλο λιμνητορυχείο της χώρας, όταν λίγους μήνες μετά ο ίδιος υπουργός με την αντίθετη επιχειρηματολογία είναι αυτός που κατήργησε σύμβαση στο 1% της αξίας τα πετρωτά του Εύρου για το ζεόλιθο, λέγοντας ότι πρέπει να καταργηθεί η σύμβαση της εκχώρησης της εκμετάλλευσης για να δοθεί, για να γίνει ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Αυτά λοιπόν για να ξέρετε μερικά πράγματα τι συμβαίνει. Ο κύριος, ο άκτορας, η εταιρεία, όταν ήρθαν τα πρακτικά και επικυρώθηκαν από τον κύριο Παπακοσταντίνου, ήταν τέταρτος στην κατάταξη. Με 40% είναι που χτύπησε το έργο. Πρώτος ήταν η εταιρεία Τέρνα του Περιστέρη με 80%. Ξαφνικά, λίγα χρόνια μετά, χωρίς να υπάρχουν πρακτικά της Επιτροπής που ξανασυνεδρίασε για έναν λόγο που δεν γνωρίζει κανείς, καθώς δεν καταθέτουν τα πρακτικά αυτά που είναι ανύπαρκτα, έφεραν τον τέταρτο πρώτο και έτσι πήρε το λιγνητορυχείο κατά 275 εκατομμύρια από τον πρώτο, ο οποίος το είχε χτυπήσει, ας το πω. Λίγους μήνες μετά λοιπόν από αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση την οποία πέρασαν για την ενημερωτική στην Επιτροπή, κατέθεσαν τροπολογία στη Βουλή με την οποία εχώρισαν φωτογραφικά το υπόλοιπο μισό ορυχείο χωρίς φράγκο τσακιστό. Στην ουσία λοιπόν η εταιρεία αυτή κατέχει αυτή τη στιγμή όλο το ορυχείο με όλο αυτό το τίμημα το οποίο είπαμε και με αδιαφανείς και βλαπτικές για το δημόσιο συμφέρον και για την περιοχή όρους. Ένα χρόνο μετά πέρασε από το ελληνικό κοινοβούλιο σε θερινό τμήμα της Βουλής με 50 ψήφους η μικρή ΔΕΗ. Στη μικρή ΔΕΗ έχει εκχωρηθεί και το ορυχείο της Βέβης και το ΑΕΣ Μελίτης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΑΕΣ Μελίτης κινείται με αποκλειστικά με λιγνίτη της περιοχής και κυρίως λιγνίτη της Βέβης, τον οποίον βέβαια τους βόλευε να κρατούν επί χρόνια, επί 12 χρόνια κλειστό, επικαλούμενοι αποφάσεις που δεν υπήρχαν και εισαγγελικές έρευνες που δεν καταθέτουν, προκειμένου λοιπόν να οδηγήσουν αυτή τη στιγμή εκεί όπως ήθελαν τα πράγματα. Να πούμε για τους νομικούς συμβούλους του ΙΠΕΚΑΠΣ, ο οποίος ανέφερε ο βουλευτής σας. Πρόκειται για μία νομική σύμβουλο. Και εγώ καλώ να δεσμευτεί η επόμενη κυβέρνηση, αφού έχει εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται είναι η επόμενη κυβέρνηση, ότι στην επόμενη συντακτική βουλή θα καταργήσουν, όπως είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών και θα φέρουν των ευθυνών του τον υπουργό ΙΠΕΚΑ και για το θέμα το σκανδαλώδιο αυτό της σύμβασης της Βέβης, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες τόσο στους παρατρεχάμενους διορισμένους νομικούς συμβούλους, όσο και στους υπόλοιπους που συνέβαλαν σε αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση. Θα κλείσω λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ποια είναι η πρόταση, γιατί αυτό είναι το οποίο σας ενδιαφέρει και έχει σημασία πέρα από αυτά. Τι λέμε, υποκρατικό λοιπόν έλεγχο το ορυχείο. Θα εξασφαλίζονται οι ποσότητες οι οποίοι χρειάζεται το ΑΕΣ. Θα πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι των προηγούμενων εργολάβων και αυτό θα δεσμευτεί αυτός που θα αναλάβει την εκμετάλλευσή του και θα πάρει την άδεια μέσω διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού που δεν, με όρους που δεν θα βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της περιοχής, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Οι προσλήψεις θα γίνονται με προτεραιότητα σε αυτούς από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν βέβαια τα προσόντα και από εκεί και πέρα από όλο τον νομό. Το τρένο είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει εμπορευματικά για να μπορέσει να μεταφέρει το λιγνίτη με πολύ χαμηλό κόστος μέχρι το ΑΕΣ, το οποίο βέβαια δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, για εμπορευματικούς σκοπούς. Μη κοροϊδεύετε. Λοιπόν, μιλώ για εμπορευματικούς σκοπούς. Με αυτή τη σύμβαση το κράτος χάνει, η τοπική κοινωνία χάνει,
Έτσι όπως έχει υπογραφεί, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος μέσω, όπως σας είπα, της μικρής ΔΕΗ να εχωρηθεί στο 100% στον ιδιώτη. Να μην ξεχνούμε ότι στη σύμβαση αναφέρει ότι μπορούν να το έχουν στα χέρια τους για 50 χρόνια. Ο ιδιώτης μπορεί να εκβιάζει για το κοίτασμα, που δεν υπάρχει πουθενά, όπως είπαμε, και αν εκβιάσει, να είστε σίγουροι ότι μπορεί να επιτύχει να φτιάξουν ειδική οικονομική ζώνη, όπου θα έχει εργαζόμενους μετανάστες και εργαζόμενους της περιοχής, οι οποίοι θα εργάζονται σε συνθήκες μανολάδος. Και επειδή λοιπόν είδατε τα αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης, παρόλο που δεν μπορούμε να τις κρίνουμε για το τι έγινε στη Μανολάδα, και επειδή ζούμε σε ένα κράτος διαπλοκής και εμπλοκής προσώπων εναγκαλιασμένων πολιτικών προσώπων και επιχειρηματιών, θα σας πω ότι και από υπουργούς και βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται σε λίστες ντροπής και φέρνουν τροπολογίες που υπογράφουν για να διαγράφουν τα χρέη μεγαλοολιγαρχών της χώρας, υπάρχει ο κίνδυνος να πάτε στα δικαστήρια και να σας πούνε ότι ορθώς σας πυροβόλησαν. Πριν από λίγο θυμήσαμε τους νεκρούς μας. Μέσα από αυτήν εδώ τη σημερινή διαδικασία που είναι η γιορτή της δημοκρατίας, πρέπει να τιμήσουμε τα γέννητα παιδιά μας. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που θα απαντάει στο σήμερα, αυτό που βιώνετε όλοι εσείς με την ανέργεια μέσα στην ανθρωπιστική κρίση και την ανεργία, και θα απαντάει στη γενιά που έρχεται. Έτσι ώστε να έχουν ανθρώπινη διαβίωση, απασχόληση και αυτό που ο τόπος μας έδωσε ως πλούτο να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ. Εδώ δεν είμαστε ούτε για να κάνουμε πολιτική, ούτε για να είμαστε αριστεί. Θα πούμε αλήθειες, ο καθένας θα δει την αλήθεια του και θα πάρουμε μία απόφαση. Αυτό δηλαδή που κουβεντιάζαμε και προεκλογικά και είναι συμφωνημένο μαζί σας. Ότι θα πορευτούμε με συλλογικότητα, συναπόφαση και άμεση δημοκρατία. Σήμερα αυτό το πράγμα γίνεται πράξη. Άρα, όσοι θέλουν να βάζουν το τυρί στη φάρα, ή όσοι θέλουν να εκπροσωπούν εκ του πονηρού άλλα συμφέροντα, να πούνε ανοιχτά το τι εξυπηρετούν και να πάψουν να φτιάχνουν κλίμα στα καφενεία. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και δεν είναι σοβαρά μόνο με το ηχείο της Βέλης, ήταν πάντα σοβαρά σε αυτή την περιοχή, από το πεδίο βολής και μια σειρά από άλλα πράγματα. Το πώς το κεντρικό αθηνοκεντρικό κράτος μας αντιμετώπιζε. Αυτό θα τελειώσει. Τι μας είπαν τόσα χρόνια. Φτιάξαμε τη μονάδα της Μελίτης. Τη λειτουργήσαμε. Μας λέγανε για χιλιάδες θέσεις εργασίας, τα θυμάστε. Πόσες θέσεις λέγαμε τότε εμείς. Δεν θα είναι παραπάνω από 200. Και αυτές θα είναι και μεταφερόμενες. Τους λέγαμε οι θέσεις εργασίας, σας το φώναζα δημοσιογραφικά, είναι στα ορυχεία. Τα ορυχεία πρωτίστως. Ανοίξαν ορυχεία. Αυτά που υπήρξαν, πώς λειτουργήσαν μέχρι σήμερα. Δεν τους νοιάζει το δημόσιο όφελος. Κάθε μέρα η ΔΕΗ ξόδευε 400.000 ευρώ για να φέρνει η Ελληνίδα την Τουρκία και την Βουλγαρία να λειτουργεί μονάδα. Είναι έτσι δεν είναι. Τι έρχονται τώρα να μας προτείνουν πολλά δισεκατομμύρια. Ποιον δουλεύουν εδώ πέρα. Δεύτερον, η σύμβαση. Η σύμβαση βρωμάει από παντού. Όπως βρωμάει ο λιγνίτης μας, ο πλούτος μας που αυταναβλέγεται. 1.300.000.000 κάνει το κράτος. 1.300.000.000, ξέρετε πόσα χρήματα είναι. Αυτά που έχουν πάρει από εδώ, από το θείο. Τόσα χρόνια τη συντάξη όλων των συνταξίων και των μισθωτών. Από πού θα τα κάλυψουν αυτά τα 1.300.000 που θα χάσουν από αυτή τη σύμβαση. Πάω με τη δικιά του συλλογική, των ισοδύναμων μέτρων. Δεν έχουν απάντηση. Ξέρετε γιατί δεν έχουν απάντηση. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Είναι υπάλληλοι ενός συγκεκριμένου συστήματος με ονοματεπώνυμο και χρονολογική σειρά. Τα γεγονότα είναι καταγεγραμμένα. Κάποια από το ΙΑ τα περιέγραψε ο Δήμαρχος, το αμοιβαίο. Κάποια τα είπαν και οι βουλευτές. Τώρα είναι ιστορική στιγμή που δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς εδώ στην Βέλη, με εμάς εδώ στην περιφέρεια. Από αυτή εδώ την κοινότητα θα βγει ένα μήνυμα που μπορεί να πάει σε όλη την Ελλάδα. Ότι τα συμφέροντα με την κοινωνία τελειώσανε. Θα περιοριστούν εκεί που ξέρουν να λειτουργούν και να συζητούν και σίγουρα εμείς θα είμαστε εκεί που θα κερδίσουμε. Επάνω από όλα την περιφέρειά μας που είναι... Θα πάρετε απόφαση εσείς.
Εμένα τη θέση μου την ξέρετε, δεν θέλω να κουράσω. Τη θέση μου την ξέρετε ποια είναι. Συνολικό κύριο βουλευτές της Φλόρινας. Επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά την ενότητα της Φλόρινας στα θέματα τα ενεργειακά. Όχι κατά αποκοπή, σαλάμι, σαλάμι, φέτα, φέτα. Όχι άλλο αχλαγό, άλλο βέβαια, από άλλο κλειδί. Κατά πεδοπούν. Συνολικά, τι θέλετε να κάνετε στα θέματα ενέργειας της Φλόρινας, να γίνει το κουμπί να μας πει. Η όποια κυβέρνηση. Πώς θέλει να έχει τα ορυχεία της, πώς θέλει να έχει τα εργοστάσια, τις μονάδες της. Να τελειώσει το αστείο, όπως είναι στην Κοζάνη. Τι είμαστε εδώ πέρα εμείς. Το πιάτσικο. Όχι, τέλος το πιάτσικο. Το πιάτσικο τέλος. Δεν μπορεί να λειτουργούμε με άνισο τρόπο. Αφήστε λίγο να ολοκληρώσω. Δεν μπορεί να λειτουργούμε με άνισο τρόπο. Άρα πρώτο ζήτημα που βάζω σε ό,τι με αφορά ως πολίτης, ως εκπρόσωπός σας σε επίπεδο περιφέρειας είναι ζητάμε συνολικό σχέδιο που αφορά τα ζητήματα της ενέργειας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Θα μας το καταθέσουν, θα το συζητήσουμε, θα το συναποφασίσουμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Όχι σαλάμι, σαλάμι τη φέτα. Το κάνανε παντού. Στρέψαν τη μία κοινωνική ομάδα να τη άλλης. Τον εργαζόμενο απέναντι στον καλύτερο αμοιβόμενο. Στον άνεργο απέναντι στον εργαζόμενο. Πού οδηγηθήκαμε. Πού οδηγηθήκαμε. Στη μοναξιά μας. Εκεί που λένε στην άλλη. Θα σοβαρευτούνε για να τους πάρουμε και εμείς τα σοβαρά. Δεν είναι σοβαρή αυτή η σύμβαση. Την ανέλησα στο εργατικό κέντρο της Φλόρινας. Που ήταν ο εκπρόσωπος του κυρίου Μπόμπολα εκεί. Ο κύριος Σάμπος. Ξέρετε τι αναγκάστηκε να πει. Υπάρχουν μάρτυρες εδώ. Είναι καταγεγραμμένοι σαν αδελφοί μου, δημοσιογράφοι. Συγγνώμη κύριε Περιφέραρχο που στριμώθηκε. Δεν τη διάβασα τη σύμβαση. Και τι θες να κάνεις ο λόγος μου. Λοιπόν, ακούστε τα ερωτήματα της σύμβασης γιατί σας αφορά. Και κρατήστε τα και θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως μία για την πληρωμή των χρέων της μειωμή προς την τοπική κοινωνία που είναι πάγια για τη μάσα. Είναι έτσι. Έτσι. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων από την περιοχή. Μόνο ένα εφολόγιο ότι θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άτομα από την περιοχή με δικλίδα διαφυγής το εφόσον διαθέτουν επαρκή εμπειρία. Η μόνη δέσμευση είναι για την εκπαίδευση και απασχόληση περίπου 12 επιστημόνων. Το ζούμε και στην Κοζάνη με τα 8 μήνα. Λέμε θέλουμε αυτούς, δεν τους έχεις παίρνει άλλους. Ο αριθμός των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας που αναγράφεται στη σύμβαση είναι παντελώς σημαντικός λαμβάνοντας υπόψη τα εξής. Προσέξτε! 1. Σχεδόν οι μισές από τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε υπεργολάβους, τους οποίους όμως η μισθότητα δεν μπορεί να ελέγξει. Μπορεί να δεσμευτεί ότι θα πάρει από την περιοχή η ίδια εργαζόμενους, αλλά ο υπεργολάβος δεν δεσμεύεται. Το κάνουν στην Αγλάδα. Δεύτερον. Δεν υπάρχει δέσμευση ή μηχανισμός ελέγχου σχετικά με το πού δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, παραδείγματος χάρη, προσέξτε το. Διοικητικό ή επιστημονικό προσωπικό στην Αθήνα, που κανείς δεν μπορεί να λέξει με τι άλλο ασχολείται. Μπορεί να λογίζονται ότι απασχολούνται από τη μισθότερη εταιρεία. Μιλάει για συνολικό αριθμό, δεν καθορίζει πού και εκεί. Ακόμη, κι αν αυτές οι τελείως αγορές της μέσης απασχόλησης παραβιαστούν, προσέξτε το αυτό. Η σχετική ποινή στη μισθότητα είναι μόλις 200.000 ευρώ. Το 10% δηλαδή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή όσο το ετήσιο μισθολογικό κόστος 10 ατόμων. Τι θα τους εμποδίσει. Αυτό είναι το κόστος αν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Και ως προς το θέμα τώρα των πρόσθετων περιβαλλοντικών επενδύσεων που μας αφορά, εδώ είναι το ζουμί. Και αφορά και εμάς. Υπάρχει μια τεράστια παροδία, αφού στο ποσό, προσέξτε, το 26.415.965 ευρώ που προβλέπεται στη σύμβαση, περιλαμβάνονται μισθοδοσίες και λειτουργικά κόστη που προφανώς δεν αποτελούν επενδύσεις, πέραν του ότι δεν λογίζονται ως τέτοια από τη διακήρυξη. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα κονδύλια αυτά, τότε το ποσό των πρόσθετων περιβαλλοντικών απαιτήσεων θα έπεφτε στα μόλις 5.814.000 ευρώ. Ρωτώ, κύριε Δήμαρχε, τι θα κάνουμε 5.814.000 ευρώ. Θα τηρήσουν τους περιβαλλοντικούς όρους. Η ΕΒΕ για να αποκαταστήσει τις τρύπες της θέλει 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο η εξόρυξη, τόσο το κόστος της αποκατάστασης. Ποιο
κοροϊδεύουν εγώ. Μιλήστε με τους εαυτούς σας. Τιμήστε με τους νεκρούς σας και δουλέψτε για τα γέννητα παιδιά σας. Ό,τι αποφασίσετε, εγώ είμαι μαζί σας. Η σύνδεση της συγκεκριμένης λαϊκής συνέλευσης με την συγκεκριμένη μέρα, έτσι όπως την περιέγραψε ο Περιφερειάρχης, είναι πάρα πολύ συγκινητική. Το τίμημα των νεκρών με μια λαϊκή συνέλευση που μιλάει για το μέλλον. Θα έλεγα ότι και εγώ, ας πούμε, αν και είμαι λίγο περισσότερο ορθολογίστρια, θα το έβλεπα κάπως έτσι. Επειδή μίλησε ο Περιφερειάρχης και όλοι οι προηγούμενοι για ζητήματα έτσι πολιτικής. Η πολιτική πολλές φορές πατάει και στο θυμικό. Θυμάστε την εποχή του 81 τον Θωμά Μπακαλάκο που υπήρξε ο βάρχος του Πασόκ με τα γνωστά τραγούδια «Όχι δεν πουλάμε», «Πήγε ο βουλευτής στο χωριό» κτλ. Κτλ. Μια ολόκληρη γενιά λοιπόν εκείνη την εποχή έτσι όλες τις ελπίδες τις προχώρησε υπό τη μουσική υπόκριση του Θωμά Μπακαλάκου. Κάποιες στιγμές ένιωσα κι εγώ ότι ζω μέρες του 81. Πολύ συγκινητικά είδαμε αντί τους δύο του ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Μακρύ εδώ πέρα να έρχεται και να μας λέει ακριβώς, να είναι και αν θέλετε η τρίτη ομιλήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κοντέψαμε να έρθουμε και στα χέρια την ημέρα της εθνικής μνήμης, έτσι να μην ξεχνάμε και ότι είμαστε και Έλληνες, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και Έλληνες. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα λιγάκι να, έτσι να είμαστε περισσότερο σοβαροί και ορθολογιστές στο ζήτημα της προσέγγισης αυτών των πραγμάτων και να θυμίσω και ορισμένα άλλα πράγματα. Κυρίως επικεντρώθηκαν όλοι οι προηγούμενοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έτσι, σε ευχολόγια, σε προγράμματα που θα γίνουν όταν θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου οι καλοί και οι χρήσιμοι και εκείνοι οι οποίοι θεώζουν στα μάτια. Εντάξει, εγώ δεν έχω ξαναμιλήσει, έτσι. Θα μου δώσετε ένα δεκάλεπτο. Έτσι. Λοιπόν, αν το θέλετε, αν δεν το θέλετε, δεν πειράζει. Θα μου δώσετε ένα χαρτάκι και εγώ ούτως ή άλλως θα το ρωτήσω και που πέφτει. Αλλά αν θέλετε και μια άλλη γνώμη, ακούστε την. Λοιπόν, αυτό που άκουσα από τους περισσότερους, εδώ προηγουμένως, ήταν στην ουσία ένα ευχολόγητο. Ένα άμεσα διεσόμεθα πολλοκάρονες, που λέγανε τις παρτιάδες. Ότι εμείς όταν διαχειριστούμε θα είμαστε καλύτεροι. Αυτό. Δεν άκουσα κανένα άλλο σοβαρό επιχείρημα. Καταγγελία σκανδάλων που έχουν υπάρξει και που τέλος πάντων μπορούμε να τα συζητάμε. Καταγγελία συνωμοσιών. Οι άλλοι, εκείνοι, οι ποιοι τελικά. Έτσι. Απειλή μονοματεπώνυμα. Και στην ουσία η κατάσταση ποια είναι. Ότι μετά τη βιολογική υπάρχει ένα ορυχείο το οποίο είναι κλειστό. Σας χρωστάνε από 5 μέχρι 7 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Και αυτή τη στιγμή όλοι σκυλεύουν πάνω, έτσι, από διαφορετική αφετηρία ο καθένας και στην ουσία σας χρησιμοποιούν για να πείτε τι. Ότι εμείς, όπως είπε και ο κύριος και άλλος ο κύριος, ότι εμείς πάνω τα πτώματά μας θα ανοίξει αυτό το ορυχείο. Και ρωτάω, αυτό θα μας συζητήσουμε σήμερα. Αν θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει το ορυχείο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Παιδικές ασθένειες τέτοιου είδους τις έχουμε ξεπεράσει. Τι σας πρότεινα. Υπάρχουν κάποιοι που σας προτείνουν, περιμένετε. Όταν θα γίνουν εκλογές, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καλύτερος, θα δεις και προέκυψε από παρθενογένεση. Και τότε. Θα συζητήσουμε μαζί σας που η ΔΕΗ, η κρατική, θα έχει υποκρατικό έλεγχο και όλα τότε θα είναι ρόδινα και καλά.
θα λες και τη ΔΕΗ. Δεν ξέραμε λέτε τώρα την ΔΕΗ. Κρατική εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος της ΔΕΗ. Θα σας πω ένα παράδειγμα την περιοχή σας, αν μιλάμε για κοινωνικό ρόλο ή για τα στατιστικά ωφέλη. Πόσα χρωστάνε η ΟΕΕ και η ΤΟΕΕ της Δυτικής Μακεδονίας, της Υπήρου και όλης της Ελλάδος. Ποιο είναι λοιπόν το κοινωνικό, το κοινωνικό πρόσωπο της κρατικής ΔΕΗ με χρωστημένα που ξεπερνάνε τα δις για τους αγρότες και για ένα πρωτογενή τομέα που την παρακαλάμε τη ΔΕΗ, την παρακαλάμε και όλοι οι αποκεντρωμένοι διοίκηση που είναι κράτος και η κυβέρνηση ακόμα να δει τι μπορεί να κάνει, οι βουλευτές σας εδώ, τι μπορεί να κάνει με τα αγροτικά τα χρωστούμενα. Και σε αυτή την εταιρεία, και δεν μην πιάσω τα υπόλοιπα, σας λέω κάτι το οποίο υφίσταται. 9 το ΕΒ εδώ πέρα στο Τσοτίνι και στη Δυτική Μακεδονία χρωστάνε 700.000 ευρώ. Μόνο οι 9. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα παραμύθια ότι το κράτος είναι καλό και ο ιδιώτης είναι κακός. Αυτά τα διλήμματα δεν υπάρχουν στο παραπέντε. Επομένως, να συμφωνήσουμε. Εγώ θα πω ότι οι άνθρωποι θέλουν το λιγνίτι. Έτσι οι άνθρωποι θέλουν το λιγνητορυχείο και βάζουν δύο χρυσόρους. Σε αυτό είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ. Υπάρχει και ο Μερόπουλος και ο Μαρινόπουλος. Ο ένας το σκύπ το έχει 8 και ο φίλος μας ο Αυγουστίνος το έχει 7,5. Πού θα πάτε να ψωνίσετε? Στο 7,5 δεν θα πάτε, αφού το σκύπ θα κερδίσετε. Η κυβέρνηση εδώ δίνει ένα ορυχείο και χάρη το πρόβλημα είναι εδώ, εδώ στείλαμε ένα ψήφισμα. Από τότε ο πρώτος όρος ήταν αν μετακινηθούν προς το ρηχείο της ΔΕΗ πρέπει να γίνει σε άμεση μετακατάσταση του οικισμού. Σήμερα η κυρία Μακρύ δεν είναι εδώ, δεν ξέρω, θα μας απαντήσει εσύ ότι δώσατε το υπόλοιπο ρηχείο χωρίς να μας ρωτήσουν. Μα έτσι είπε η κυρία Μακρύ. Αλλά και εσύ χρησιμοποίησατε όρους που δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιήσω. Και... Ακούστε, σε ποια επιτροπή δόθηκε το ρηχείο που έχει τα δικαιώματα η ΔΕΗ, δόθηκαν στο ρηχείο, σε ποια. Ο βουλευτής μας είναι εκτός τόπου και χρόνου μου φαίνεται. Διάβασέ του την απόφαση. Άντε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ ακούστηκε και έκανε μια ερώτηση συγκεκριμένη. Σε παρακαλώ Σταθή, σε παρακαλώ. Βαγγέλη. Έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν έχει δοθεί το ορυχείο, αυτό που έχει τα δικαιώματα, το δημόσιο ορυχείο, το ορυχείο της ΔΕΗ, όχι το δημόσιο μάλλον, της ΔΕΗ, δημόσιο είναι αυτό που έχει και παραχωρεί στον... Στον Πόπολα, στον όποιον το παίρνει. Στην εκμετάλλευση. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Ελάχτον είναι η εταιρεία και δεν είναι και ο Πόπολα. Τι να κάνουμε. Θα βολεύει ο Πόπολα. Ο Κούτρας είναι πρόεδρος. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Άσε το τρέ. Άσε παρακαλώ. Τέχνιους παιχνίδια εμένα δεν ενδιαφέρει. Ας τον πήρε. Πες ότι το έπαιρνε. Τελείωσε. Ο Ιωσυμπίδης που κατέθεσε πρόταση. Τα ίδια θα λέγα. Εσείς, εάν το έπαιρνε ο Ιωσυμπίδης, τα ίδια θα λέγα. Αφήστε το. Αφήστε το. Αλλά επειδή εδώ πέρα και η Μακρύ είπε και εσείς είπατε και μάλλον λέτε τώρα ότι το επιβεβαιώνετε ότι παραχωρήθηκε, σας λέω φέρτε μου εσείς σε ποια επιτροπή παραχωρήθηκε το ορυχείο της ΔΕΗ στο δημόσιο. Έτσι. Συγγνώμη. Σας παρακαλώ τώρα. Πάλι τα λέτε αυτά που είναι. Δεν έχει παραχωρήσει τίποτα. Δεν το σου κόπτεστε. Δεν το σου κόπτεστε για τα συμφέροντα των ιδιωτών. Ποιος ιδιώτης. Κόπτεστε για τα συμφέροντα των ιδιωτών. Λάθος κουνάζεις και κάνεις και ράνεις για τα συμφέροντα των ιδιωτών. Λάθος κάνεις. Να σας πω κάτι. Δεν παρακαλώ. Να κύριε Κωνσταντίνη, σε ποιον διαδίδεται το ρηχείο, ξαναπέστε στο λόγο της κυβέρνησης.
Σε ποιον? Σε αυτόν την πρόταση, δεν ξέρω. Είπατε όχι στον Πόμπολα. Νομίζω ότι είναι τον κύριο Κούντρα. Πέστε το. Ελάχτορη είναι η εταιρεία. Η σύμβαση του Υπουργείου. Ναι. Λέει στην εταιρεία Άκτορ, ανώνυμη τεχνική εταιρεία. Ξέρετε τι σας λέει ο κύριος βουλευτής? Αυτό που σας έλεγα πριν, θα τη δώσει υπεργολαβία στον κύριο Κούντρα που είναι συνεταιρός του. Ο κύριος Κούντρας θα κάνει συνεταιρισμό με την Τέρνα, όπως είναι στην Ελλάδα, 50-50. Η Τέρνα έδινε ένα δις παραπάνω από ό,τι δίνει ο Πόμπολας. Λοιπόν, το παίρνει ο Πόμπολας με ένα δις 300 ζημία στο δημόσιο, συμψηφίσουν τη μαγιά τους και κορμό και μοιράζουμε. Αυτά για να τα ξέρουμε. Ωραία. Να πω κάτι άλλο. Επειδή το λες, όχι, σε παρακαλώ. Να το καταγγείλει ο Περιφερειάρχης αυτό, γιατί έγινε έρευνα, έγινε εισαγγελική έρευνα. Αν το καταγγείλει ο Περιφερειάρχης αυτό, σε εισαγγελική έρευνα, κάνεις αναφορά εισαγγελική έρευνα. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα έθνικα και δίκαια μέσα. Όλα. Και μακάρι να κερδίζετε, αλλά η εισαγγελική έρευνα έγινε. Και μακάρι να κερδίζει αυτή η άποψη. Έχω άλλο πρόβλημα. Ξέρουμε ελληνικά, ξέρουμε! Έλειξε, 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 έλειξε